Είμαστε σε μια νέα ποιοτική κατάσταση. Συγχωρέστε με, επειδή έχει γίνει μια συζήτηση, γίνεται συζήτηση στην κοινωνία, γι' αυτό ζητάμε διευκρινήσεις για αυτά τα θέματα. Πρόκειται να πάρετε ένα μέτρο για τις 100 δόσεις, να πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, και αυτό το μέτρο θα το κουβεντιάσετε με τους θεσμούς. Στην πράξη, τι σημαίνει θα το κουβεντιάσετε με τους θεσμούς, ποιοι είναι οι θεσμοί που θα το κουβεντιάσετε? Υπάρχει... Γιατί τους ξεχωρίσατε τώρα, τους διαιρέσατε. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ούτως ή άλλως είναι κάτι ξεχωριστό. Ο καθένας, είπαμε, επιτελεί διαφορετικό ρόλο. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, και όπως είδατε και από την συζήτηση, με διαφορετικό τρόπο, καθένας από αυτούς τους θεσμούς, στη βάση των εσωτερικών συσχετισμών του και φωνών, τοποθετήθηκε απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στα αιτήματα της χώρας μας. Το διαπιστώσα αυτό. Αλλού ήταν πιο, ας το έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, πιο ευνοϊκό το κλίμα, αλλού ήταν πιο δυσμενές. Mm. Αυτή είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα πεδίο συγκρούσεων, συσχετισμών, συμβιβασμών. Αυτή είναι η Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτό είναι απλώς με ποιους θα το συζητήσετε αυτό το πράγμα, ας πούμε, τις 100 δόσεις. Με ποιους? Μισό λεπτό. Με τον κύριο Γιούνκερ, με τον κύριο Λαγκάρντ, με ποιον? Συζήτηση με τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα, που είχαμε εγκατεστημένη την Τρόικα στα Υπουργεία και ερχόταν κάθε φορά και αξιολογούσε το οτιδήποτε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τέλειωσε. Έχουμε συμφωνήσει ένα πλαίσιο στη βάση κάποιων προθέσεων, το οποίο έχει οικοδομήσει ένα διαφορετικό κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους εταίρους. Αυτό το πλαίσιο μιλάει για δημοσιονομική ισορροπία, μιλάει για ανάπτυξη, μιλάει για χρηματοδοτική σταθερότητα. Από εκεί και πέρα, όποτε χρειαστεί, για τέσσερις μήνες, για τους τέσσερις μήνες, όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια μεταβατική συμφωνία, ότι είναι μια συμφωνία γέφυρα, και αν χρειαστεί θα κουβεντιάσουμε κάποια ζητήματα. Αλλά δεν έχει προσδιοριστεί ένας τυπικός τρόπος αυτή τη στιγμή ελέγχου. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση θα πηγαίνουν σκέψεις με email, θα πηγαίνουν κλιμάκια ελληνικά. Στο Υπουργείο το δικό σας. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω δεν μπορεί να δώσει κανείς απάντηση αυτή τη στιγμή. Στο Υπουργείο το δικό σας, που είναι το πιο κρίσιμο Υπουργείο. Κατά κάποιο τρόπο ένα σας θαυμάζουμε που το αναλάβατε. Χαίρομαι για το θαυμασμό που δείχνετε στο πρόσωπο. Δεν το παίρνετε και τις μετρητής τελείως. Έτσι το δέχομαι καλύτερα μετά από αυτή. Είναι πολύ δύσκολο το Υπουργείο πάντως, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Είναι δύσκολο αυτά που περνάνε οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα. Βεβαίως. Άρα κατά την ανάγκλαση αυτής της πολύ άσχημης κατάστασης είναι δύσκολο και η δουλειά του. Γι' αυτό. Πρόκειται να πάρετε, να μην πάρετε κάποια μέτρα που πολύ στάκεται εξαγγείλει, ας πούμε. Με κάποιους που θα το κουβεντιάσετε. Πρώτα απ' όλα μεταξύ μας. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Στη βάση των δεσμεύσεων. Αυτό σας ρωτάμε. Από εκεί και έπειτα, αυτό που γίνεται ρητή αναφορά είναι ότι θα επιδιώξουμε μια πολύ στενή συνεργασία, όχι απλώς συζήτηση, με τον ILO, ο οποίος είναι ένας οργανισμός ο οποίος χαίρει της εκτίμησης και των Ευρωπαίων εταίρων μας. Ο ILO. Λοιπόν, μάλιστα μας είχε ασκήσει κατ' επανάληψη δρυμία κριτική σε σχέση με την πολιτική της απορρίθμισης στον χώρο της εργασίας. Βέβαια, ακριβώς. Άρα λοιπόν, μάλιστα χθες υπήρξε μια άτυπη συνάντηση του Υπουργείου με την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα του ILO και θα υπάρξει και επίσημη συνάντηση τις επόμενες μέρες. Άρα μαζί τους θα πάμε, θα παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και στους Ευρωπαίους εταίρους μας τα σχέδιά μας. Αυτό. Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, εδώ υπάρχει το εξής. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, από ό,τι είδα στο mail που έστειλε η ελληνική πλευρά, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα τα πάμε λίγο πίσω, ότι είναι λίγο ασαφή κτλ., στα εργασιακά είναι πολύ προθυμένο. Η αλήθεια είναι ότι στα εργασιακά, ας πούμε, αποκαθιστά πράγματα. Κακό είναι αυτό. Ίσα-ίσα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Βέβαια, ίσως διότι δεν έχει αυτό που το προβλήμα δημοσιονομικό κόστος. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει αυτό που λέμε δημοσιονομικό κόστος. Και δεύτερον, υπάρχει και μια αρνητική εμπειρία από την εφαρμογή ορισμένων πραγμάτων. Δηλαδή, διαλυθήκανε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μειώθηκε βιαίο ο κατώτατος μισθός. Αυτά όλα βοηθήσαν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα στην Ελλάδα? Όχι. Όχι. Είχαμε μείωση κατά 25 περίπου της 100 της αγοραστικής δύναμης και των εισοδημάτων και παράλληλα είχαμε και μείωση 1% της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Εντάξει, για τα εργασιακά νέα, τον κατώτατο μισθό τον πήγατε πολύ πίσω. Από ό,τι φαίνεται και από το mail. Διότι βάλε ένα κάρο προϋποθέσεις. Αφήστε το mail που πριν είχαμε επίσης προγραμματικές. Πριν με το πολύ σαφήνεια. Αφήστε λοιπόν το mail. Όχι, όχι, το mail. Δεν πήραμε τίποτα πίσω. Εμείς είπαμε ότι υπάρχει η δέσμευση, και την οποία την επιβεβαιώσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις,
για επαναφορά, σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού. Βάλαμε έναν χρονικό ορίζοντα μέσα στο 16. Ωραία. Αυτό όχι γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε. Στο τέλος του 16, μέσα στο 16. Μέσα στο 16. Ναι. Αυτό όχι γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει για λόγους δικαιοσύνης άμεσα. Εντάξει. Αλλά θέλουμε ακριβώς να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει. Αυτό λέω, συγγνώμη. Όλου... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν ήρθε το. Αλλά το μέλη το. Το δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο έτσι όπως το λέει. Διότι λέει να συνοδούμε τους εταίρους, να συνοδούμε τους οργανισμούς, να συνοδούμε να έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και τις ελληνικές οικονομίες. Δυσκόλεψε ποιον, εμάς ή εκείνους. Δεσμεύει και την Ευρώπη σε μια λογική αποκατάστασης των εργασιακών σχέσεων στην κατεύθυνση επαναφοράς του εργατικού δικαίου και αύξηση του κατώτατου μισθού. Μακάρι, Υπουργέ, μέχρι πριν δύο μέρες, υπήρχαν δηλώσεις οι οποίες ξορκίζανε την επαναφορά του κατώτατου μισθού. Αλήθεια. Τώρα λοιπόν συζητάμε σε μια άλλη βάση. Μακάρι αυτά που λέει το mail, όπως τα λέει, να εννοεί ότι δεσμεύονται αυτοί ότι θα γίνει. Και όχι ότι θα μας πούνε εφόσον η. Να βγάλουμε τη λέξη δεσμεύεται. Αποδέχονται την λογική των επιχειρημάτων και των επιλογών μας. Και εσείς αποδέχεστε ότι άμα σας πούνε όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε. Αυτό το λέτε εσείς. Αυτό το λέτε εσείς. Το όχι και το ναι το καθορίζει πρώτα και κύριο ο ελληνικός λαός. Ωραία. Τώρα, αυτά που μετέδωσε ο κ. Βαλασόπουλος πριν από λίγο. Δεν τον άκουσα. Στον δρόμο, νομίζω, δεν ξέρω αν το άκουσα. Αν ήμουν στον δρόμο. Δεν έχω κατορθώσει να έχω την ικανότητα την ώρα που είμαι στον δρόμο να ακούω. Υπάρχει. Εγώ στον δρόμο ακούω. Έχω το κινητό μου και ακούω. Ναι. Λοιπόν, θα μου δώσετε είπε το κινητό. Είπε ότι η γερμανική πλευρά εκτιμά ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό. Η γερμανική κυβέρνηση 20 δις. Για το καλοκαίρι. Που θα σημαίνει ότι μετά τον Ιούλιο θα χρειαστεί ένα πρόγραμμα τουλάχιστον 20 δις. Τρίτο πρόγραμμα δηλαδή. Και τα Ινστιτούτα του κυβέρνηση μιλάνε για πολύ παραπάνω, για 30 ξέρω. Ναι. Εσείς έχετε κάποια εκτίμηση ως κυβέρνηση συνολικά του Βαρουφάκη πέρα περισσότερα, επειδή τα κουβεντιάζετε και. Ναι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Με βάση τις υποχρεώσεις της χώρας από τώρα μέχρι και τον Αύγουστο, ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς υπάρχει η ανάγκη να αποσυντικοποιηθούν κάποια από τα μέτρα μας και κάποια από τους στόχους μας σε σχέση με τα έσοδα. Όλα αυτά πολύ σύντομα θα προσδιοριστούν, αλλά νομίζω ότι ακριβώς αυτές οι πραγματικότητες που αναφέρατε, διότι είναι πολύ πραγματικές αυτές οι ανάγκες, δείχνουν ότι αυτό το τετράμινο θα είναι ένα τετράμινο μιας καθημερινής διαπραγμάτευσης. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Έχουμε μπει σε ένα άλλο δρόμο. Αλλά αυτός ο δρόμος δεν το ξέραμε. Υπουργέ μου, άλλο να θέλουμε 1,5-2,3 δις, καλό 20. Γιατί δεν τα θέλαμε πριν τις εκλογές. Δεν το είπατε εσείς. Πού το ακούσατε αυτό, πότε είπαμε εμείς ότι δεν αναγνωρίζουμε πόσο είναι το χρέος. Δεν τα δημιουργήσατε εσείς, λέω, δεν τα αναγνωρίζετε, άκουσα τι νόμιζα ότι είπατε. Δεν τα δημιουργήσατε εσείς αυτά. Δεν σας λέμε ότι εσείς τα δημιουργήσατε. Και μάλιστα, αν θέλετε να ανοίξουμε μια παρένθεση, εμείς στην παρούσα φάση διαπραγματευτήκαμε και διαπραγματευόμαστε από μια αρκετά δύσκολη θέση, η οποία έχει δυσκολέψει επειδή πριν υπήρξε πρωθυπουργός ο Σαμαράς, ο Παπαδήμος και ο Παπανδρέου. Το πρόβλημα αυτό να είναι ξεκάθαρο. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Η διαπραγμάτευση το 10 και το 12 θα ήταν από καλύτερες θέσεις. Αυτό το γνωρίζουν όλοι μέσα από την καθημερινότητά τους. Το γνωρίζουμε και με βάση το επίπεδο των προβλημάτων που έχει φτάσει να σας το θέσω, γιατί ανησυχεί ο κόσμος, ο οποίος κόσμος, το έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν την εκπομπή, είναι η πρώτη φορά που αισθανόταν και αισθάνεται και περήφανος. Γιατί τέλος πάντων αυτή η χώρα απέκτησε κάποια φωνή. Το δεχόμαστε αυτό. Η πείρα όμως, η εμπειρία που έχουμε είναι ότι αν είναι να δώσουν λεφτά αυτοί και μάλιστα του ύψους 10 δις, 20 δις, 15 δις, τα οποία είναι οι ανάγκες είναι δημιουργημένες από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα βάλουν μέτρα, θα ζητήσουν μέτρα, θα απαιτήσουν μέτρα. Αυτή είναι η ανησυχία που υπάρχει νομίζω και μέσα στο κόμμα σας και στην κυβέρνηση αλλά και στον κόσμο. Αυτό μπορεί να σημαίνει καινούριο μνημόνιο, σου λέει ο άλλος. Καλά. Μέχρι τώρα μας λέγανε ότι καινούριο μνημόνιο είναι αυτή η συμφωνία που πετύχαμε τώρα. Τώρα πια πάμε για μετά από 4 μήνες, αν θα υπάρξει καινούριο μνημόνιο. Απομακρυνόμαστε κάθε μέρα που περνάει. Εσείς λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι αυξημένες. Άρα τι θα κάνετε. Όχι, είναι δεδομένες. Είναι δεδομένες. Τι θα κάνετε, θα δανειστείτε. Μα ακριβώς. Πώς θα αποφευθεί το τρίτο μνημόνιο. Αυτό ρωτάμε με τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι λίγο θεωρητικό. Όχι, όχι. Δεν είναι θεωρητικό. Και να σας θυμίσω επίσης ότι πριν από δύο εβδομάδες λέγανε μερικοί δικοί σας ότι δεν θέλουν ούτε τα 7 δις. Μισό λεπτό.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Σας θυμίζω. Να το πάρουμε ένα-ένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει το θέμα της οποιασδήποτε χρηματοδότησης αυτούς τους 4 μήνες. Είναι στον αέρα κάτι τέτοιο. Άρα η διαπραγμάτευση επ' αυτού του ζητήματος και η συσχέτισή του με το μεγάλο ζήτημα που λέγεται βιωσιμότητα χρέους είναι κάτι το οποίο θα κινείται παράλληλα με όλο το κυβερνητικό έργο αυτούς τους 4 μήνες. Γι' αυτό θέλαμε να έχουμε χρόνο. Για να δείξετε και κάποια δείγματα. Όχι να δείξουμε βέβαια μόνο, αλλά ταυτόχρονα επίσης να οργανώσουμε τη συζήτηση να για το μεγάλο ζήτημα του χρέους. Για να δούμε. Λοιπόν, άρα είναι ανοιχτό το ζήτημα του χρέους. Προφανώς δεν είναι ανοιχτό. Είναι δεν είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να κάνουμε διάλειμμα. Να κάνουμε και γυρίζουμε. Εσείς το κάνουμε. Εμείς το διάλειμμα. Κάτι. Η κοινωνική ασφάλιση σε εσάς θα είναι. Τελικώς ναι. Τελικώς ναι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι είναι και το σωστό όσο μπορώ να ξέρω. Τελικώς και ορθώς. Και ορθώς, ναι. Έτσι, γιατί σκεφτήκατε να το πάτε στο υγείας καταρχήν, αλλά εκεί τώρα δεν κόλλαγε, ρε παιδί μου, είναι η υπηρεσία σας όλες. Δεν μπορεί τώρα η εργασία να είναι αποσπασμένη από την έννοια και από τις λειτουργίες της κοινωνικής ασφάλισης. Ναι, άρα θα επιστρέψει σε εσάς. Τώρα, και για να μπούμε και με τη βοήθεια για τις βούλες στα τεχνικά θέματα, και παρότι δεν είναι και δική σας αρμοδιότητα όλα, αλλά η ευρεία εννοία είναι διότι εσείς είπατε ο ίδιος ότι ο κόσμος υποφέρει, οι εργαζόμενοι υποφέρουν κλπ. Με τις 100 δόσεις, με τα χρωστούμενα στα ασφαλιστικά ταμεία, τι θα γίνει, θα κατατεθεί ή είναι υπό την αίρεση ότι θα συμφωνήσουν και οι θεσμοί? Πώς όχι, αυτή η πρόταση ήδη επεξεργάζεται ούτως ή άλλως. Με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς θα είναι κάτι το οποίο θα είναι σωτήριο αυτή τη στιγμή για τα ταμεία, για τα δημόσια ταμεία, πέρα από το στοιχείο της δικαιοσύνης. Στο σημείο που έχουμε φτάσει είναι αναγκαίο να κάνουμε αυτές τις, θα έλεγε κανείς, γενναίες ρυθμίσεις για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μία ροή στα έσοδα, αλλά για να μπορέσει να λειτουργεί στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης και η ίδια η αγορά και η οικονομία. Ναι, αλλά το πρέπει σύντομα, γιατί θα δημιουργηθούν και άλλες τρύπες στα ταμεία. Για σύντομα. Γι' αυτό λέω, είναι υπό την προϋπόθεση της διαβούλευσης ή της συμφωνίας με κάποιους, ας πούμε, ή θα το κάνετε μόνοι σας? Αυτό σας ρωτάω. Παρόλο δεν είναι δικό σας το θέμα. Η αναφορά που γνωρίζετε κι εσείς είναι να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέτουν με κίνδυνο το θέμα αυτό που ονομάζουμε δημοσιονομική ισορροπία. Δηλαδή οι εταίροι δεν ζητούν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή να βρείτε τους κακοπληρωτές και αυτούς που συνειδητά δεν πληρώνουν, να τους εντοπίσετε, ούτως ώστε να μην μπουν όλες τις ρυθμίσεις και να έχουν τα ωφελήματα από... Μα και εμείς το θέλουμε αυτό. Πώς θα γίνει όμως αυτό, δεν πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι έλεγχοι? Οι έλεγχοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση η οποία έχει δείξει ότι έχει φτάσει σε αδιέξοδο λόγω πραγματικής αδυναμίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν ανάμεσα στις πολλαπλές πλέον υποχρεώσεις που έχουν. Άρα αυτό πρέπει κανείς να δει πώς θα μπορέσει να το ξεκλειδώσει, να ομαλοποιήσει λίγο την κατάσταση, να δώσει ανάσες έτσι σε ελευθεροεπαγγελματίες, σε μικρές επιχειρήσεις, να μπορέσουν να αποπληρώνουν μέρος των υποχρεώσεών τους, όχι μόνο προς το δημόσιο. Μα ξέρετε τώρα γιατί το ρωτάμε αυτό. Και είναι και στο γενικότερο. Διότι, λέτε, υπάρχει απλώς μια γενική δικλίδα ασφαλείας που λέει: εμείς θα πάρουμε μέτρα αρκεί να μην εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό. Έτσι. Σωστό. Άρα η ρύθμιση για τις 100 δόσεις, για παράδειγμα. Να πω κάτι. Ναι. Εμείς έχουμε διπλή έγνοια το να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Διότι δεν έχουμε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση. Άρα μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχει έσοδο το κράτος για να μπορούμε να υλοποιήσουμε την πολιτική. Πολύ σωστά. Μα η χρηστή διοίκηση αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Όμως ρωτώ εγώ το εξής. Εσείς θα κρίνετε αν εκτροχιάζουν ή δεν εκτροχιάζουν, ή θα βάζετε και τους άλλους στην κουβέντα και θα λες εσύ δεν εκτροχιάζει και θα λέει ο άλλος ο θεσμός? Όχι, εκτροχιάζει. Δηλαδή, κυρία Βαλαβάνη, ο κύριος Μάρδας είναι οι αντίστοιχοι που έχουν την ευθύνη των εσόδων και των εξόδων. Δεν την έχει οποιοδήποτε άλλος Ευρωπαίος αξιωματικός. Εντάξει, ο Μάρδας, παιδί μου, έτσι είναι. Ο ένας για τα έσοδα και ο άλλος είναι για τις δαπάνες. Άρα αυτά δεν μπαίνουν σε διαβούλευση δηλαδή και σε διαπραγμάτευση. Σας είπα, είναι κατατεθειμένη, μια κατατεθειμένη, στοιχειοθετημένη και διαμορφωμένη συμφωνία η οποία αποκαθιστά ένα κλίμα εμπιστοσύνης
είναι ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς καλούμαστε πλέον να υλοποιήσουμε τις θέσεις. Εφόσον είναι έτσι, λοιπόν, έχετε έστω ως χρονικό περιθώριο πότε πιστεύετε ότι θα μπει, γιατί ο κόσμος περιμένει. Και δεν πληρώνει τώρα το που τα λέμε. Βεβαίως. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Διότι, μάλιστα, ενώ σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, σε το τετράμινο μέσα. Μέσα καλό μήνα αυτό τέλειωσε, νομίζω, μέσα στο Μάρτιο, όπως γνωρίζω. Και πολύ σύντομα, ναι. Α, ωραία. Μέσα στο Μάρτιο. Τώρα, υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά το αφορολόγητο για τις 12.000. Που είναι πάλι, εκεί πάλι υπάρχει θέμα. Το αναβάλλετε για λίγο, θα το κάνετε σε διαβούλευση με τους εταίρους, θα το δείτε συνολικότερα, τι έχει γίνει, γιατί και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση, ας πούμε, για το φτωχό νοικοκυριό. Βέβαια είναι. Και μάλιστα εμείς θυμόσαστε ότι είχαμε συνδυάσει την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων παράλληλα με την σταδιακή επαναφορά του κατώτου μισθού. Λέγαμε ότι για να μπορέσει μια μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, μεσαία επιχείρηση, να αυξήσει τους κατώτους μισθούς, πρέπει παράλληλα να τρέξουν αυτά τα μέτρα τα οποία θα της δώσουν την δυνατότητα έτσι να ανακουφιστεί, ναι, και άρα να είναι κάτι το πολύ λίγο, ας πούμε, το να επαναφέρει, ναι, τους κατώτους μισθούς. Άρα όλα αυτά λειτουργούν το ένα υποστηρίζοντας το άλλο. Και αποκαθιστούν μια κανονικότητα πια μέσα στην ίδια την αγορά, σε μια κατεύθυνση αναπτυξιακή. Το σπιράλ πρέπει να πάψει να είναι καθοδικό και να αρχίσει να γίνεται ανωδικό σιγά-σιγά. Να σημειώσω εδώ ότι ο πρώτος, εάν δεν κάνω λάθος και σας δίνω εύσημα που δεν χρειάζεται, ο πρώτος ο οποίος έθεσε θέμα σταδιακής αύξησης του κατώτερου μισθού είσαστε εσείς. Μετά τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές δεν ακούγονταν αυτό το σταδιακό. Εσείς κάτι ξέρατε παραπάνω προφανώς και το θέσατε νομίζω αμέσως μετά τις εκλογές. Σταδιακά. Εντάξει, υπήρχε φόβος να αρχίσουν να απολύουν. Με τον μπαμ. Ακριβώς. Εγώ τώρα θέλω να ανοίξω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που λέτε να απολύουν. Ήδη από την επόμενη των εκλογών έχει αρχίσει σε μεγάλες επιχειρήσεις ένα μπαράζ πιέσεων προς τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, πολλές φορές λειτουργώντας καταχρηστικά έναντι του νόμου αυτές οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν τελεσμένα στην προοπτική είτε της σταδιακής αύξησης του μισθού, είτε της αναπαραφοράς των συλλογικών συμβάσεων. Ναι, ναι. Τι θα κάνετε εσείς, πώς θα τους προστατεύσετε αυτούς τους εργαζόμενους. Έρχονται σοριδών αυτή τη στιγμή οι καταγγελίες. Άρα λοιπόν, επήγει το να αποκαταστήσουμε το θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει κύρος, οντότητα και νόημα στις διαπραγματεύσεις. Τι κάνει ο εργαζόμενος, κύριε Σκουρλέτη, που τώρα του ορμάει ο εργοδότης και του λέει βάλε μια υπογραφή εδώ πέρα γιατί... Δύο πράγματα. Καταρχήν υπάρχει το πολιτικό όπλο που σημαίνει ότι τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι πρέπει να αντισταθούν και να πούν κάτσε κάτω. Γιατί το κάνεις αυτό. Ναι. Και εμείς μάλιστα καλέσαμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις στο Υπουργείο, έχουν γίνει ξενερείς συναντήσεις. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν και συνοδικά τους ορισμένες και είναι, μόνο το Υπουργείο είναι η, ναι, είναι αυτή τους. Μικρές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Μόνο το Υπουργείο είναι η άμυνα τους. Ακριβώς. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ένα είναι λοιπόν οι ίδιοι εργαζόμενοι να αντισταθούν και να ξέρουν ότι είμαστε αμέριστα δίπλα τους, αμέριστα πολιτικά. Και δεύτερον, το Υπουργείο θα κοιτάξει τα όρια της νομιμότητας αυτών των πρακτικών. Γιατί πολλές φορές έτσι έως ότου αλλάξει το πλαίσιο. Έως ότου αλλάξει το πλαίσιο. Αλλά δεν μπορεί οι επιχειρήσεις που είναι κερδοφόρες αυτή τη στιγμή να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ξέρετε ότι είχαμε καταγγελία χθες τηλεφωνική με όνομα διεύθυνση τηλέφωνο του ανθρώπου, ο οποίος είπε ότι τους είπανε σε ιδιωτικό σχολείο ότι τα δίδακτρα του χρόνου, εάν μας αυξήσει η κυβέρνηση τον κατώτατο μισθό, θα τα κυλήσουμε σε εσάς τους γονείς. Και πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος και λέει: είναι νόμιμο, είναι κανονικό, παιδί, αυτό το πράγμα. Όχι, βέβαια. Τι θα πει. Πρόκειται για έναν εκβιασμό, όμο, εκβιασμό. Μπορεί να είναι νομότυπος, αλλά σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι πρέπει να εμπιστευτούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ναι. Είναι μέσα στις προτεραιότητές μας να ενισχυθεί, είναι η αιχμή του δόρατος της δουλειάς που έχει να κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Θέλουμε να το ενισχύσουμε και σε ανθρώπους και σε τεχνογνωσία. Ήδη είχαμε την τύχη να έχουμε ένα νέο καινούριο εργαλείο στα χέρια μας ως Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο πλέον σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον σου δίνει τη δυνατότητα ο ελεγκτής να ξέρει ανά πάσα στιγμή, σε ζωντανό χρόνο, ποιος έχει προσληφθεί, με ποια σύμβαση, ποιες ώρες λειτουργεί και να πηγαίνει με το τηλέφωνό του που λέτε και εσείς στην επιχείρηση πριν και να παίρνει αυτά τα στοιχεία.
πριν μπει για έλεγχο. Αυτοί οι έλεγχοι θα ενταθούν. Θα ορθολογικοποιήσουμε υψηλά πρόστιμα. Διότι καμιά φορά, ξέρετε, η λογική, η τιμωρητική βλάπτει. Εμείς θέλουμε ένα σώμα το οποίο να ελέγχει, να είναι φιλικό και απέναντι στους εγκληματίες, αλλά να προλαβαίνει καταστάσεις έτσι και να τηρεί και να υπερασπίζεται την εφαρμογή του νόμου. Αν το βάλει ένα εκατομμύριο πρόστιμο, είναι σαν να το βάλει για ούτε να το πληρώσει τίποτα. Το θέμα είναι, θα είναι ζωντανός ο χρόνος όμως της αντίδρασης του ελεγκτή. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος είναι με το πιστόλι στον κρόταφο και τον απειλεί ο εργοδότης του να υπογράψει, το Σώμα Επιθεωρητών θα προλάβει να αντιδράσει και να δημιουργήσει αυτή την ασπίδα προστασίας στον εργαζόμενο και να του πει μην υπογράψεις, είσαι καλυμμένος από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος. Η δύναμη των εργαζομένων είναι η ενότητά τους και η φωνή τους. Και η αυτονομία τους. Και από τα κόμματα και από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί το Υπουργείο να υποκαταστήσει τον ρόλο των συνδικάτων. Δεν είναι εξεδοντιασμένο το συνδικαλιστικό σύστημα, κύριε Σκουρλέτη. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι, δεν θα έλεγε κανείς. Βεβαίως. Ναι. Βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν τον τρόπο ώστε να αποκαταστήσουν αυτή τη στιγμή την φερεγγιότητα, την αξιοπιστία και την μαχητικότητα του κινήματος των εργαζομένων. Κάτι. Έχετε κανένα σχεδιασμό, καμιά εικόνα κτλ. Για το εάν, όπως πάνε τα οικονομικά μεγέθη, η ανεργία ανεβαίνει, κατεβαίνει, μένει στάσιμη, το σχέδιό σας είναι για δημιουργία θέσεων εργασίας, πόσο κτλ. Έχετε κάποια τέτοια να μας πείτε για να χοντρικά να έχουμε μια εικόνα. Τα τελευταία στοιχεία που βγήκαν μέχρι τον πρώτο μήνα δεν δείχνουν κάποια μεταβολή, ας πούμε, αξιόλογη. Παραμένει στα ίδια χάλια. Αλλά προσέξτε να δείτε. Ναι, προσέξτε να δείτε τώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο να παίζουμε με τα νούμερα, τα στατιστικά μεγέθη. Διότι, για παράδειγμα, το να πάρει να υλοποιήσεις κάποια προγράμματα κατάρτισης τα οποία ουσιαστικά θα είναι σε μια λογική τετράμινης, πεντάμινης απασχόλησης και απλώς θα ανακυκλώνουν, ναι, σε αιτήσια βάση μιλάω, θα ανακυκλώνουν την ανεργία, αυτό μπορεί να εμφανίζει στατιστικά μια προς το παρόν μείωση. Εμάς μας ενδιαφέρει όλη αυτή η δουλειά που γίνεται μέσα από αυτά τα προγράμματα και τα ελοπίστων σε μεγάλο βαθμό ο ΑΕΔ, να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε στο τέλος να αφήσουν κάποιες θέσεις εργασίας. Ναι. Αυτό δεν ήταν αυτή τη στιγμή μέσα στην λογική του σημερινού σχεδιασμού. Το άλλο επίσης, Υπουργέ, ήταν ότι όποιο παιδί πήγαινε και έπαιρνε αυτό το περίφημο βάουτσερ, έχανε τις προϋποθέσεις για να είναι στο Ταμείο Ανεργίας μετά, δεν πηγαίνανε. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το φτιάξετε. Μα γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει ανάγκη. Έμοιαζε με παγίδα πια αυτό. Έτσι. Και βγάζανε, ας πούμε, έβγαζε το ΑΙΑ, δεν θυμάμαι πώς τα λένε αυτά και το αυτό. Έβγαζε για 30.000 θέσεις εργασίας και δεν τα υλοποιούσαν. Δεν τα παίρνανε οι άνθρωποι. Διότι σου λέει θα χάσω το ταμείο. Θα πληρωθώ 2 μήνες, 3 μήνες και θα χάσω ένα χρόνο. Χώρια που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα, με χαμηλότερες αμοιβές. Άρα στην πράξη δημιουργούσες μια άλλη ταχύτητα αμοιβόμενων ανθρώπων, οι οποίοι δεν είχαν και προοπτική να μονιμοποιηθούν. Σκεφτείτε τώρα κάποιος που πηγαίνει 4 μήνες, έχει προηγηθεί 1 μήνας κατάρτισης, μέχρι που να πάει να καταλάβει τι γίνεται, τον επόμενο μήνα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι φεύγει. Ναι, είναι. Εντάξει, και δηλαδή, θα τα κάνετε χρόνου, ας πούμε. Θέλουμε να αυξήσουμε τον χρόνο. Και να βάλετε προϋπόθεση στον άλλον ότι αφού θα πάρει 5, θα κρατήσει ένα τουλάχιστον. Λέω τώρα, έτσι, πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο είδους, ας πούμε. Τώρα, το θέμα με τα κόκκινα δάνεια, το οποίο επίσης έχει συζητηθεί πολύ. Πώς θα το αντιμετωπίσετε και τι θα γίνει. Δεν είναι δικό σας θέμα, το επαναλαμβάνω, αλλά εν τη ευρία εννοία είναι, γιατί είναι πάρα πολύ. Και όλα είναι. Οι ευθύνες, ας πούμε, είναι συλλογικές στην κυβέρνηση και όλοι θα κρυθούμε τελικά από το συλλογικό αποτέλεσμα. Τι θα γίνει, θα κατατεθεί αυτό, γιατί τώρα ακούω τις τελευταίες μέρες κάτι εντός 4 μηνών, εντός του 15, αυτό τι ακριβώς θα γίνει με αυτό. Το πρώτο που. Και αυτό το είχατε αναγγείλει, ότι είναι άμεσα. Το πρώτο που πετύχαμε είναι τα 11,5 δισεκατομμύρια να μην χαθούν αυτά τα οποία προορίζονται για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ναι. Και σχετίζεται άμεσα γιατί με το θέμα των κόκκινων δανείων. Γιατί τα πήραν στις Βρυξέλλες. Τσαμπουκάς ήταν αυτός, το δικός τους. Τσαμπουκάς μπορεί να ήταν. Σημασία έχει ότι δεν φύγανε κάτω το τραπέζι, δεν τα γυρίσαμε πίσω. Και να τα ξαναδανειστούμε. Όχι, όχι.
επαναπεβεβαιώθηκε ότι προορίζονται για την στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Mm-hmm. Μέσα αυτό εκεί το είχαμε στο δεδομένο. Μέσα εκεί θέλετε να το εντάξετε. Άρα τώρα. Και για τα κόκκινα δάνεια, γιατί αυτό παραμένει. Μα τα κόκκινα δάνεια ακριβώς. Δηλαδή, οποιαδήποτε ρύθμιση κάνεις ευνοϊκή, που θα είναι στη λογική είτε της διαγραφής μέρους των κόκκινων δανείων, είτε άλλων, ας το πούμε έτσι, πιο ευνοϊκών ενδεθυμίσεων, δημιουργεί άμεση επίπτωση στην τράπεζα, στους λογισμούς της και στις απαιτήσεις της και όλα αυτά. Ο κύριος Ντράγκη πάντως φαίνεται να έχει ενστάσεις από αυτού, κύριε Σκουρλέτη, το ξέρετε αυτό. Προφανώς. Ναι. Άρα και αυτό υποδιαπραγμάτευση. Οπότε, άρα τι θα κάνετε, θα διαβουλευτείτε, θα διαπραγματευτείτε ή θα προχωρήσετε και θα το καταθέσετε? Ποια είναι η εικόνα τώρα που έχουμε? Πρέπει καταρχήν να αποτυπωθεί ένας πολύ συγκεκριμένος σχεδιασμός πλέον σε συγκεκριμένη πρόταση, όπου θα κατηγοριοποιεί περιπτώσεις ανθρώπων. Εκείνο το οποίο έχουμε πει σε όλους τους τόνους, ότι οι πληστηριασμοί τέλος, πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας, αυτό να μην ανησυχεί ο κόσμος. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, σημαντικότατο. Είναι πολύ σημαντικό. Ασφαλώς. Και από εκεί και πέρα, ακριβώς με βάση αυτή την λογική της μη δημιουργίας επιπλέον προβλημάτων πια στις ίδιες τις τράπεζες, να δούμε πώς θα πάμε σε μια δίκαιη ανακουφιστική λύση για αυτό το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Ώσπου να το νομοθετήσετε αυτό, δεν ξέρω πότε σκοπεύετε να το κάνετε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο μεταξύ γίνονται κάποιες πράξεις. Της πρώτης κατοικίας άμεσα. Ναι. Τι να κάνει οι άνθρωποι, τώρα θα συνδεθούμε με την Πάτρα μετά από εσάς, όπου γίνονται κάποιοι πληστηριασμοί σήμερα. Τι να κάνει οι άνθρωποι. Δεν είναι για τράπεζες. Τι λέτε? Δεν είναι για τράπεζες. Δεν το ξέρω ακόμα. Νομίζω, θα το όχι, δεν είναι για τράπεζα. Για φορέα. Τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο μπορούν να το πάρουν το σπίτι. Και προηγουμένως. Και προηγουμένως, όχι τώρα. Μπορούσαν. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Να σας πω, από ό,τι λοιπόν μπόρεσα εγώ να καταλάβω, μέσα στο τετράμινο, αυτά που τα μέτρα που λέτε ότι θα είναι, που λέτε ας πούμε, καταπολέμηση φοροδιαφυγής τόσο, καταπολέμηση διαφθοράς τόσο, διαπλοκής τόσο, κάποια στιγμή στο τετράμινο πάνω θα διαβουλευτεί και θα βάλετε ένα νούμερο, ένα δις από εδώ, 500 εκατομμύρια από εκεί, δηλαδή θα ποσοτικοποιήσετε αυτά τα πράγματα. Εμφανώς. Λογικό δεν είναι αυτό να αποτυπωθούν σε κάποια νούμερα όλα αυτά? Τα οποία νούμερα μετά θα ελέγχονται, τα πιάσαμε, δεν τα πιάσαμε. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, φαντάζομαι, κάποια στιγμή να υπάρξει μια αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού. Του υποκτέλεσης προϋπολογισμού πρώτα απ' όλα. Αν θα υπάρχει μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Αυτό που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το πρώτο, πρώτα απ' όλα. Ώστε να έχετε κάποια λεφτά να κάνετε μια κοινωνική πολιτική. Προσέξτε κάτι τώρα. Επειδή όλα τα ερωτήματα είναι πολύ σωστά και εύλογα που κάνετε αυτή τη στιγμή, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι μας συμβαίνει, που λένε ως χώρα, ως λαός. Υπάρχει μια συμφωνία η οποία είναι γενικόλογη, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεν είναι μνημόνιο, μεταφράζεται σε ένα τέλος του προηγούμενου προγράμματος. Έχει ορισμένες πολύ θετικές παραδοχές, όπως μας έχει απαλλάξει από τον στόχο του υψηλότερου πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% για φέτος και 4,5% για του χρόνου. Ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες, που αυτό είναι ασαφές, κύριε Υπουργέ. Ναι, αλλά το ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες ισχύει, αλλά αυτό σημαίνει μπορεί να είναι και πιο κάτω και από το 1 και από το 1,5. Έχει διπλή ανάγνωση. Μακάρι να είναι πιο κάτω, αλλά ποιος θα κρίνει τις οικονομικές συνθήκες? Δεν υπάρχουν μέτρα προηγούμενα τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση πάνω στο τραπέζι, άρα κανένα μέτρο το οποίο θα μεταφράζεται σε μείωση εισοδημάτων, συντάξεων, μισθών, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί μέσα σε αυτό το τετράμινο. Ναι. Και υπάρχουν και σκοτεινά σημεία. Το πώς θα φωτιστούν αυτά τα σκοτεινά σημεία, πρέπει να πούμε ειλικρινά ότι σχετίζεται, να το πω με όρους της αριστεράς, από το συσχετισμό δυνάμεων κάθε φορά που θα αναπτύσσει. Κοινωνικό και πολιτικό. Μιας και μιλάτε για συσχετισμό δυνάμεων, πάντως το ξέρετε πολύ καλά, γιατί δεν είσαστε χθεσινός. Κύριε Οικονομία, μισό λεπτό. Η δύναμή μας, ξέρετε ποια είναι? Η εμπιστοσύνη του κόσμου και η ειλικρίνειά μας. Θα μιλήσουμε όπως ακριβώς είναι τα πράγματα. Δεν θα ερωπήσουμε καταστάσεις. Εντάξει, προσπαθείτε λίγο να το ερωτήσετε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Η δημιουργία σάφια που επικαλείστε τις τελευταίες μέρες πάντως, όπως ξέρετε γιατί δεν είσαστε χθεσινός, ευνοεί πάντοτε τους ισχυρούς και όχι τους αδύνατους. Η δημιουργική ασάφεια. Δεν ξέρω αν η σαφήνεια της προηγούμενης κατάστασης ευνοούσε τους αδυνάτους. Ναι. Πάλι τους ισχυρούς. Εντάξει, σωστό. Έτσι. Ωραία, ερώτηση. Ερώτηση. Ερώτηση, αλλά εγώ πάλι θέλω να επιμείνω κάτι. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για πρώτη φορά ανάμεσα στην Ελλάδα
και τους Ευρωπαίους εταίρους μας μπήκε στο τραπέζι μια διαφορετική λογική. Για πρώτη φορά υπήρξαν φωνές ακραίες όπως αυτές των Γερμανών, οι οποίες δεν πέρασαν, δεν υιοθετηθήκανε. Είχε ή δεν είχε η γερμανική πλευρά την τιμωρητική λογική απέναντι στην Ελλάδα? Δεν πέρασε αυτό. Το θεωρούμε αμεληταίο. Το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν πηγαίναμε για μια ρήξη. Πρέπει να χτίσετε μια σχέση εμπιστοσύνης. Συμφωνώ, αλλά εμείς δεν πηγαίναμε. Όχι μόνο με τον ελληνικό λαό, αλλά και με τους εταίρους. Εμείς δεν πηγαίναμε για μια ρήξη με τους εταίρους. Το είχαμε πει σε όλους τους τόνους. Πηγαίναμε για έναν προωθητικό συμβασμό. Εντάξει, το λέγατε, νομίζαμε... δεν πάμε ρίξει και τους ρίχνετε στα αυτιά. Κάντε δηλώσεις και τους βρίζατε συνεχώς. Εντάξει τώρα. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, ακόμα ένα εύλογο ερώτημα. Βεβαίως. Ελπίζω. Για τις αντιδράσεις του κυρίου Σκουρλέτη, του κυρίου Σκουρλέτη, του κυρίου Γκλέζου, του κυρίου Λαπαβίτσα, της κυρίας Σακοράφα και των άλλων εκεί μερικών συνιστοσών, τι έχετε να πείτε, πώς θα σχολιάζετε? Εμένα με ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσα σε αυτό το πλέγμα των δυσκολιών και των αντικσοτήτων πορεύεται με συνέπεια έναντι του ελληνικού λαού, δεν ωραιοποιεί, όπως σας έλεγα πριν, καταστάσεις, είναι ένα ανοιχτό στοίχημα η έκβαση αυτής της υπόθεσης, θα έχουμε σκαμπανεβάσματα. Το γνωρίζουμε. Έχει αξία όμως. Όταν βγαίνει ο Γλέζος και σου κατανοώ, λέει, κατανοώ απολύτως, όχι μόνο από τον Μανώλη τον Γλέζο, από οποιονδήποτε άλλο να έχει τα ερωτηματικά του. Θεωρώ όμως ότι τα πολιτικά πρόσωπα πρώτης γραμμής πρέπει αυτή τη στιγμή να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού την ενότητα αυτής της κυβέρνησης. Μια ενότητα η οποία πρώτα απ' όλα είναι απέναντι στους δανειστές. Το μέτωπο πρέπει να είναι αραγές. Ο λαός το έχει καταλάβει αυτό. Γι' αυτό και δείχνει μια εμπιστοσύνη άνω του 80% σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι, αναφυσβήτητα. Μερικοί δικοί σας το έχουν καταλάβει? Νομίζω πως ναι. Ότι όλοι το συνειδητοποιούν με το δικό τους τρόπο, ο καθένας αλλά το συνειδητοποιεί. Ναι, έχετε και μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα στις 10. Νομίζω έτσι, στις 10. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης. Πότε άλλοτε γινόταν κοινοβουλευτική ομάδα κυβερνητικού κόμματος όπου συζητούσε με όρους ανοιχτής δημοκρατική συζήτηση στι μεγάλε εκλογέ. Αυτό λοιπόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Αυτή είναι η δικιά μα αριστερά. Ωραία, λοιπόν, πείτε μα κάτι. Επειδή ανησυχεί ο κόσμο στα νησιά, θα αυξήσετε το ΦΠΑ στα νησιά ή σε ορισμένα νησιά? Δεν έχουμε πει εμεί ότι θα αυξήσουμε. Λέω ρε παιδί, επειδή ερμηνεία στην ερμηνεία στην ερμηνεία, ο άλλο που είναι στο νησί σου, λέω. Επαναξιολόγηση των εξαιρέσεων των συντελεστών. Υπάρχει μια ασαφής τέτοιου είδους αναφορά, αλλά όσο γνωρίζω από τις πρώτες συζητήσεις, αυτή δεν μεταφράζεται σε αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Ούτε για τα κοσμικά νησιά, τα λεγόμενα. Δεν το ξέρω να το απαντήσω. Τώρα στη Μύκονο δεν θα βλάφτε να ρίχνετε και μία να ανεβάσετε λίγο το ΦΠΑ, μα δεν πειράζει τώρα το που τα λέμε. Αλλά τώρα πώς θα ανεβάσετε τη Μύκονο και θα ανεβάσετε τη Σύμη? Είναι ένα θέμα. Κατάλαβες. Είναι νησιά διαφορετικών ταχυτήτων πάντως. Πάντως είναι αυτό. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ναι. Αυτό το λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σκουρλέτη. Λοιπόν, ευχόμαστε.